Ο λόγος τους λέω σε εσάς. Και γραπτός, ναι. Και γραπτός. Επίσης και γραπτός μπορείτε να τα κάνετε. Τα ερωτήματα, τα ερωτήματα. Παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι νέα, συγγνώμη. Δεν μας πειράζει. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Την παραδοσιακή φιλοξενία που έχει κάθε μοναστήρι και ειδικά εδώ στην Κρήτη που έρχομαι για πρώτη φορά. Δεν θα μακρυλογήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μητροπολίτη και τους λοιπούς γέροντες και τον πατέρα Γιώργη Μουσχινά και τον πατέρα Νεκτάριο και όλους εδώ την Ομίγυρη. Απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Οδυσσέας Ελίτης έχει γράψει ότι η ελληνική γλώσσα διαφοροποιεί τη σχέση της αγάπης από τη λέξη αγάπη, από τη λέξη έρωτας. Ο πατήρ Γεώργιος, όπως και άλλοι πατέρες, έχουν τονίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νυμφίος για όλους μας και μας αγαπάει ερωτικά, δηλαδή μας αγαπάει μανιωδώς. Θα μπορούσαμε όμως να μου δώσετε μια αίσθηση ακριβώς του τι θα πει αγάπη, όπως λέμε μητρική αγάπη, πατρική, σε σχέση με την έννοια της ερωτικής αγάπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, σεβόμαστε τον Ελίτη, αλλά μάλλον έκανε λάθος. Η διαφορά είναι στη διαβάθμιση. Όταν τη λέμε έρωτα, τη λέμε για την ένταση που έχει. Παίρνοντας ένα παράδειγμα από τον σωματικό έρωτα που υπάρχει. Αλλά και έτσι το χρησιμοποιούν και οι πατέρες. Η αγάπη είναι το πάνω, το α και το μέγα. Είναι ο Θεός ο ίδιος, ο Θεός αγάπη εστί. Κάτι μεγαλύτερο δεν υπάρχει. Καταλάβατε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε να τα σκαλίζουμε τώρα, να τα λεπτολογούμε. Να είστε καλά. Όπως κάποιος άλλος, αν θέλει. Παιδιά, παρακαλούμε. Ερωτήσεις. Ναι. Πίσω. Εκεί πίσω, ένα παλιό. Ένα παιδί. Ωραία. Γιάννης ονομάζομαι, τώρα και πρέπει σήμερα να κάνω εξής ερώτηση. Είπατε σε ένα σημείο ότι για να αναζητούμε το Θεό πρέπει πρώτα να πεπιστούμε. Εγώ θα κάνω εξής ερώτηση. Όχι την ερώτηση, παρατήρηση. Εγώ δεν γίνεται ως λαϊκός να έχω την καθημερινότητά μου, να έχω τους λογισμούς μου, να έχω προβλήματα και να είμαι και ελπισμένος για τον Θεό. Ναι. Ενώ ο Θεός ο ίδιος υποτίθεται είναι η ελπίδα, αν πρέπει πρώτα να απελπιστώ, ενδεχομένως και να μην είμαι απελπισμένος, είναι ήδη αρκετό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνω εγώ εύκολα. Δεδομένου ότι κάποιος μοναχός μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας και γαλήνης, ευχαρίστως. Αλλά εγώ που είμαι λαϊκός έχω άλλα είδη προβλήματα. Αυτό θα ήθελα να. Όταν είναι απελπισία, τι εννοείται αυτό. Πάντως, εγώ σε πάω και ένα στοίχημα ότι τότε θα το βρεις πραγματικά το Θεό. Είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων και πολύ όμορφα το λες και το εντοπίζεις, Γιάννη, αυτό. Γιατί πόσο χρόνο είσαι τώρα, 19. Είσαι 19 χρονών, έχεις υγεία, δόξα τω Θεώ, όμορφος είσαι, έξυπνος είσαι, έτσι δεν είναι. Όλα καλά πάνε. Δεν έχει κανένα λόγο να είσαι απελπισμένος. Συμφωνώ απόλυτα. Αν όμως κοιτάξεις την πορεία του ανθρώπου, αρχίζει μόλις φτάσει τα 25, τα 30 και έχει κάποια προβλήματα να επιλύσει τη ζωή του. Μετά αρχίζει και η φθορά, η σωματική. Από τα 33 και μετά γερνάμε, ξέρετε, έτσι. Είναι η ηλικιακή ακμή τα 33. Μετά αρχίζει η φθορά και έχει και πολύ δρόμο μπροστά της. Όλα κατατείνουν στο να αποκτήσουμε, εδώ είναι αυτή η έννοια της απελπισίας, μία γνώση της περατότητος της υπάρξεώς μας. Ότι είμαστε πεπερασμένοι, ότι είμαστε φθαρτοί και ότι μόνο με τον Χριστό μπορούμε να φτάσουμε στην κατάσταση της αιωνιότητας. Καταλαβες. Αλλά υπάρχει και ένας τρόπος να σε κάνουν να απελπιστείς λίγο. Θα θέλεις. Μπράβο. Με την έννοια ότι είναι η απαρχή για να ελπίσεις ακόμη πιο καλά και στερεές τον Χριστό.
Για βάλε τον εαυτό σου απέναντι σε έναν Άγιο 19-20 χρονών. Όχι σε έναν Άγιο υπέργυρο σαν τον Άγιο Χαράλαμπο. Μου έρχεται ένας λίγο μικρότερος από σένα, ο Άγιος Δημήτριος, ο Εκτρυπολιτσάς, τον έχεις, ένα νεομάρτυρο, νεομάρτυρα. Ή ο Άγιος Ιωάννης, ο Τουρκολέκας, και αυτός νεομάρτυρας, αδελφός του Νικηταρά. Το ξέρεις τον Νικηταρά τον αγωνιστή, ο αδελφός του, νεομάρτυρας. Τον σκότωσαν μαζί με τον πατέρα του, μπροστά στην εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, στη Μονεμβάσια. Εδώ τα Χανιά, τη Μονεμβάσια, τη βλέπουν απέναντι από εκεί μεριά. Λοιπόν, τι ήταν κι αυτοί? Νέοι, ωραίοι, έξυπνοι, υγιείς, ό,τι είσαι κι εσύ. Αλλά είχαν κάτι παραπάνω από σένα. Δεν αγαπούσαν αυτά πιο πολύ από ό,τι αγαπούν τον Χριστό. Άμα συγκριθείς με αυτούς, ήδη αρχίζεις να λαμβάνεις μια έτσι πείρα απελπισίας, γιατί βλέπεις ότι έχεις κι εσύ και πράγματα να κάνεις μπροστά σου. Καταλάβες? Με αυτή την έννοια δεν χρειάζεται να πάρουμε χάπια. Εντάξει, ούτε να πέσουμε στις ουσίες και στα ναρκωτικά. Αλλά η αποστολή μας δεν είναι απλά να είμαστε στα 19 μας και στα 20, αυτό που είναι όλοι μας. Η αποστολή μας είναι να είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί πώς θα πορευτούμε στον δρόμο της αγιότητας που θέλει ο Χριστός, πώς θα πάμε στο καθομοίωση για το οποίο είμαστε πλασμένοι, αν αρκούμαστε σε αυτά. Πόσο ήταν ο Ευγένιος ο Ροντιόνοφ, τον έχετε ακουστά. Ένας Ρώσος στρατιώτης, ο οποίος είχε βαπτιστεί μικρός και η γιαγιά του είχε χαρίσει ένα τεράστιο σταυρό και τον φόραγε και με το φανατισμό ίσως που έχουν και οι στρατιώτες, ξέρεις και αυτά, και λίγο έτσι μάχημος, πως λέγανε. Λοιπόν, αλλά και με ζωντανή πίστη στον Χριστό δεν ήθελε να τον βγάλει με τίποτε το σταυρό. Το πιάσαν οι Τσετσένοι, μουσουλμάνοι, και του λένε βγάλε το σταυρό να αλλάξει και πίστη, και αυτός προτίμησε να μαρτυρήσει. Ήταν εκεί γύρω 19-20 χρονών ήταν. Και πότε? Στην εποχή μας. Γεννημένος το 1977. Δεν είναι κάποτε κάποιος μακρινός. Βάλε λοιπόν τον εαυτό σου Γιάννη μου απέναντι σε αυτόν και θα καταλάβεις πολλά. Το πιασες. Να είσαι καλά. Εδώ μπροστά ήταν ο παλικάρι Θωμάς. Έλα. Βάλει και το μικρόφωνο. Όχι πολύ κοντά. Είναι ένα λίγο προσκελής ιερός και ίσως είναι... Σύντομα. Ναι, και ίσως είναι ιερός πρέπει να κάνουμε όλοι στον εαυτό μας και συμπεραγραφούμε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία για την υπόλοιπη πορεία μας. Όρθιος. 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 Τι γίνεται τώρα? Έχω ακούσει πολλές φορές και με μέγα παράδειγμα το ληστή δίπλα στο Σταυρό αλλά και άλλους ανθρώπους ότι και για τα χειρότερα παραδείγματα ανθρώπων σε εκκλησιαστική ιστορία η προαίρεση είναι κάτι, η καλή προαίρεση είναι αυτό που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να έχει κάνει όλα τα κακά, αν κάνει όποιο λάθος να διακόπεται, έτσι. Μπορεί να έχει κάνει όλα τα παραδείγματα του κόσμου, αλλά αν έχει διατηρήσει μια καλή προαίρεση, ο Θεός μπορεί να τον τσιμπήσει από αυτό και να τον αλλάξει έστω και τελευταία στιγμή για να τον σώσει. Ωραία. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο Θεός, γνωρίζουμε και το πιστεύω και δεν το αναιρώ, έχω λόγο που το λέω δεν το αναιρώ, το γνωρίζω και εγώ προσωπικά, ότι ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης, που αγαπάει τα πάντα, άψυχα και έμψυχα, και δεν πηγάζει τίποτα κακό από τον Θεό, τίποτα απολύτως, πηγή μόνο του καλού. Και ρωτώ τώρα, ο Θεός επίσης είναι «ον», βλέπω και στον Χριστό «ον», που βγαίνει το ρήμα «ημί», που σημαίνει ναι, ναι. «Υπάρχει», «είμαι», «είμαι» δηλαδή. Άρα από τον «όντα», αυτός που είναι «ον», πηγάζουν όλα, πηγάζει το κάθε «ον», όλα τα «όντα» πηγάζουν από αυτόν. Ωραία, πάει και αυτό. Οπότε λέω τώρα εγώ, η κακή προαίρεση, εμείς έχουμε ακούσει ότι η αμαρτία και το κακό είναι ανυπόστατα. Γιατί ανυπόστατα, άρα η ύπαρξη είναι μόνο τα καλά, διότι ανυπόστατος είναι μόνο ο Θεός. Έξω και «όν» που λέμε σαν να λέμε. Άρα η κακή προαίρεση που έχει ένας άνθρωπος, είχε και ο διάβολος όταν έπεσε, αν δεν έχει φύση, αν δεν έχει ουσία, αν δεν έχει ύπαρξη, από πού πήγασε, και πώς όλα έχουν μια αρχή, από πού πηγάζει και πώς αντιμετωπίζεται, γιατί μπορούμε εμείς
ο καθένας μας ως «ον» να αποτελέσει και πηγή μιας νέας καταστάσεως. Μάλιστα. Που να μας προκαλέσει την πτώση και να παραμείνουμε σε αυτήν, να είμαστε καταδικασμένοι στην απώλεια, αν παραμείνουμε σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί συγγνώμη, θα το πω και ρητά. Τι είναι να σκεφτώ κι εγώ λοιπόν έτσι, αν και το αρνούμε εκ προημίου και το αρνούμε συνειδητά, ότι φταίει ο Θεός για την κακή προαίρεση, ότι είναι επιτευμένη εκ Θεού. Αν και γνωρίζω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει ένα κενό εδώ που πρέπει να μας απαντηθεί την πρώτη μέρα που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Έτσι. Εσείς καταλάβατε τι λέει ο Θωμάς τώρα. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Λοιπόν, ρωτάει. Εντάξει, καλή προαίρεση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό στον άνθρωπο και το εκμεταλλεύει ο Θεός για να μας σώσει. Η κακή από πού μας προέκυψε? Αφού όλα καλά τα επίησε Ελίαν ο Θεός και δεν υπάρχει κακό που να έφτιαξε ο Θεός. Τι γίνεται? Λοιπόν, αν εδώ μέσα που έχουμε αυτό το φως απ' έξω, κλείσω τελείως τα παράθυρα και τα μπατζούρια, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι? Η έλλειψη του φωτός. Τι είναι το μαύρο χρώμα, ξέρετε? Είναι χρώμα. Τι είναι? Απουσία χρωμάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο, η έλλειψη του Χριστού και η έλλειψη, αν θέλεις, της υπακοής στο Χριστό, είναι αυτή που υποστασιάζει το κακό. Δεν έχει υπόσταση. Γι' αυτό και ο διάβολος ακόμη, αν ήταν δυνατό να ζητήσει συγγνώμη, πάλι άγγελο φωτός θα τον έκανε ο Θεός. Δεν θα ήταν δηλαδή αυτό που λέμε καταδικασμένος αυτό στην αιώνια κόλαση, αλλά εκείνος το έχει επιλέξει. Μη επιλέγοντας τη σχέση με τον Χριστό. Όντας λοιπόν άσχετοι με τον Χριστό, φυτρώνουν μέσα μας όλα τα κακά, δημιουργούνται. Δεν είναι όμως οντολογικά υπαρκτά, καταλάβες. Μέχρι εκεί εξηγήκα. Το υπόλοιπο είναι μυστήριο και ού φέρει έρευνα το μυστήριο. Κατάλαβες, δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, να δούμε το DNA του κακού και του καλού με αυτή την έννοια. Αλλά ξέρουμε και μας το έχουν πει οι πατέρες που είναι άγιοι και ξέρουν περισσότερα από εμάς. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το υιοθετήσουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να είμαστε έχοντας θεοποιήσει το νου μας. Γιατί αν ο νους μου είναι το κριτήριο για τα πάντα, ένα είναι το μόνο σίγουρο, θα πλανηθώ. Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να σκύψουμε και λίγο το κεφάλι ποιους. Σε ποιους? Σε αυτούς που έπαθαν και έμαθαν τα θεία. Όταν έλεγε κάτι ο Άγιος Πορφύριος, τολμούσαν οι ιερότητες εδώ οι αδερφές να πούνε, εντάξει, λέγανε καμιά φορά, μήπως κάτι άλλο, μήπως αυτό, αλλά βλέπαν ότι είχε εμπειρία, είχε πληροφορία και πορεύονταν κάνοντας υπακοή. Και εμάς αυτά δεν μας τα λέει οποιοδήποτε, ούτε ένας φιλόσοφος, ούτε ένας διδάσκαλος. Μας τα λέει αυτός που έχισε το αίμα του για μας. Αυτός που μας αγάπησε πάντα. Εδώ ακούμε τη μάνα μας που μας έχει γεννήσει και που πολλές φορές δεν μας δίνει και τις καλύτερες συμβουλές και τις κάνουμε και υπακοή επειδή την αγαπάμε. Εκείνος που είναι η αλήθεια, η αγάπη, η ζωή που είναι τα πάντα δεν έχει δικαίωμα να τον ακούσουμε και μια φορά έτσι και να μην κάτσουμε να τα ψάξουμε πολύ με το κεφάλι. Άστα, θα μπερδεύουμε. Μέχρι εκεί κράτα αυτό. Συγχώρεσαι. Κάποιος άλλος υπάρχει? Εκεί μια κοπελιά. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα. Ήταν να σας μεταφέρω κάτι που συνέβη χθες το βράδυ στην οικογένειά μου. Γίναμε κοινωνία μια σύνδεση, η οποία έγινε στον Άπειρο την παραμονή του Χριστουγέννου. Κάποιοι, πιθανόν να απογνωρίζετε, πήραν την εικόνα του Χριστού, αυτή την εικόνα που είναι στο Σινά, την έβαψαν με γυναικεία να έχει γεια σου, την έβαλαν έξω από ένα μπαρ και είπαν ευκαιρία απόψε παραμονή του Χριστουγέννου να γιορτάσουν όπως και εμείς το φανταζόμαστε. Κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιες γυναίκες, όχι με πλήρη μηνύματα, έκαναν την πλέον ανίερη πάνω του τοποθέτηση και χρήση του σταυρού. Με αυτή λοιπόν την αφορμή κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση στο σπίτι, τι πιστεύουμε και ποιο είναι το ορθότερο, πώς η Εκκλησία το αντιμετωπίζει, πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς οι λαϊκοί. Ωστόσο, επειδή το μεγαλύτερο κατά μερίδιο ευθύνης διασποράς πραγματικών ή φτιαχτών ειδήσεων σε κάθε περίπτωση θέτει το διαδίκτυο, ήθελα να ρωτήσω για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς τους μεγάλους,
υπάρχει ελπίδα ορθής διαχείρισης, ακόμα και διαρκή. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Πρώτα να σας πω δύο λόγια για τον Χριστό που το μακιγιάρανε, έτσι. Και μετά να πούμε για το διαδίκτυο. Κοιτάξτε, έχω δύο απαντήσεις για το θέμα της κίνησης αυτής που κάνω στην εικόνα. Η μία είναι political correct, είναι πολιτικός ορθή και είναι αυτή που περιμένετε να ακούσετε. Βλασφημία. Κάποιος να τους μαζέψει. Η δεύτερη με εκφράζει ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ανεπίγνωστα φλερτάρουν και αυτοί τον Χριστό πάρα πολύ έντονα. Και είναι καταδικασμένοι να τους αγκαλιάσει ο Χριστός. Και το ελπίζω και εύχομαι για αυτούς. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό το θράσος που αποκτά κάποιος, από κάπου πηγάζει, από κάπου πορεύεται. Έχουμε σκεφτεί μήπως, αν εμείς έχουμε μακιγιάρει το Χριστό νωρίτερα από αυτούς, με κάποιες συμπεριφορές δικές μας. Πείτε μου την αλήθεια, αλλά θα ήθελα να το πείτε εδώ ενώπιον των Σεπτών Αρχιερέων. Πόσες φορές έχουμε βγει εμείς οι παπάδες και μιλάμε και παρουσιάζουμε έναν Χριστό που δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Ένα ξύλινο Χριστό που είναι ένας διδάσκαλος που κουνάει το χέρι και λέει τις τετριμένες θεολογικές γνώσεις που πήραμε από τα πανεπιστήμια. Και τολμάμε και τα λέμε χωρίς ζωή Χριστού, χωρίς εμπειρία Χριστού. Δεν είναι ένα καμουφλάρισμα του Χριστού. Δεν είναι μια παραποίηση του Χριστού αυτό το πράγμα. Μια μεταμφίεση. Και φτιάχνουμε και χριστιανούς. Όχι μεταμορφωμένους, αλλά μεταμφιεσμένους. Χριστιανούς που το παίζουν χριστιανοί. Ενώ μέσα τους μια άλλη κατάσταση υπάρχει. Έτσι λοιπόν, πριν μαζέψουμε τους βλάσφημους, ας μαζέψουμε τη βλασφημία που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτό το λέω έτσι, επειδή αυτό με εκφράζει ζητώντας συγγνώμη για όλους όσους μπορεί να έχω αδικήσει. Σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά ξέρω ότι πάρα πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είμαστε καρνάβαλοι. Κατάλαβες. Οπότε θα ήθελα να το δούμε λίγο πρώτα έτσι, πριν σηκώσουμε το λίθο του αναθέματος. Όχι ότι κάνα καλός, σαφώς και κάνα κάτι άσχημο. Αν το είχα κάνει για τον Μωάμεθ, τώρα θα ήταν με κομμένα τα κεφάλια. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δηλαδή, αν εμείς βγάλουμε ένα νόμο έτσι μουσουλμανικό σαν τη Σαρία, όποιος πειράζει τον Χριστό να του παίρνουμε και το κεφάλι, θα είμαστε ευχαριστημένοι οι χριστιανοί. Αναρωτηθείτε. Και σε τι θα διαφέρουμε από τους μουσουλμάνους μετά, αν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Σε τι θα διαφέρουμε και από τους Φαρισαίους. Ο Χριστός μας δεν κατηγορήθηκε ότι κατέβηκε τον νόμο του Σαββάτου. Δεν κατηγορήθηκε για συμπεριφορά αντιθρησκευτική ουσιαστικά. Κατηγορήθηκε. Να το δούμε λίγο μέσα μας. Όσον αφορά το διαδίκτυο, είναι ένα μέσο. Ο Αριστοτέλης έλεγε τα πράγματα είναι καλά, κακά και μέσα. Και το μέσο έχει την αίσθηση, όχι το ότι είναι μέσα στη μέση, ανάμεσα στα δύο, ότι είναι κάτι που το χρησιμοποιείς, είτε καλός είτε κακός. Σαφώς και έχει και καλή και κακή χρήση. Έγκυται σε εμάς και στην καλλιέργεια που κάνουμε, κοιτάξτε. Πάλι είναι κάτι που δεν μπορείς να ξεκινήσεις με εξωτερικές μόνο απαγορεύσεις. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα όριο στο σπίτι. Μην τα αφήνετε νύχτα μέρα τα παιδιά στις κάμερες μπροστά. Μισή ωρίτσα, καλά είναι, μα έχουν και μαθήματα, δεν χρειάζονται παραπάνω την ημέρα. Λοιπόν, να κάνουν και τίποτα άλλο. Να στρώσουν κανένα κρεβάτι, να βάλετε κοντούλες, εδώ έχετε και κήπους, να τα πηγαίνετε να ταΐζουν τις κότες, να μαζεύουν τα αυγά που δεν θέλουν να το κάνουν. Το κάνω εγώ στην Αθήνα. Και γίνεται μάχη για να πάνε τα παιδιά να μαζέψουν τα αυγά. Δεν θέλουν. Γιατί τους φαίνεται κάτι δύσκολο. Ενώ το να κάτσουν τρεις ώρες στο κομπιούτερ είναι κάτι πολύ απλό. Κι όμως πρέπει να μάθουν να το κάνουν. Να πλένουν τα πιάτα, να μαγειρεύουν, τέτοια πράγματα. Και μετά, αν μείνει χρόνο, σας αφήστε και λίγο στο ίντερνετ να είναι. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να καλλιεργούμαστε πνευματικά, να ζούμε με τον Χριστό διαρκώς, μέσα στο σπίτι. Καταλάβατε. Και όταν γίνει αυτό, μετά από μόνο του πάει πέρα. Από μόνο του πάει πέρα. Υπάρχει περίπτωση να βγεις γεμάτος από μια ωραία λειτουργία, να έχεις κοινωνήσει, να έχεις συναναστραφεί με τους αδερφούς, να έχεις χαρεί αυτή την όμορφη κοινωνία με τα πρόσωπα και να έχεις ανάγκη να απομονωθείς μπροστά στο κινητό ή στην οθόνη. Όχι.
Αυτό γίνεται γιατί είναι μόνοι τους οι άνθρωποι. Και δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν, κατάλαβες. Αυτό είναι. Νομίζω. Α, υπάρχει. Έλα. Το όνομά σου. Καλησπέρα για μένα. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για το έργο σου πάντα. Όνομα Δανάη. Δανάη, μάλιστα. Θα ήθελα να σα κάνω δύο ερωτήματα φυσικά. Δύο το πατέρα. Είναι τυπικό το γονεί. Θέλω να ρωτήσω σήμερα, υπάρχουν όλοι αυτοί οι ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές που προσπαθούν με χρόνια εισαγωγές και ουσιαστικά συζήτηση, έτσι την αναφέρουν, να μας αποδεσμεύσουν από τις πονηρές σκέψεις και να μας βρουν την ελπίδα στο σκοτάδι. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο εσείς συμφωνείτε με τη δουλειά τους και η δεύτερη είναι και πώς γίνεται σε καιρούς ευημερία σε σχέση με όλα τα πρώτα χρόνια σκοτάδια που έχει περάσει το έθνος μας. Να το πατάμε και εύκολα και ελπίζω να είναι πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Τους αγαπώ και τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους και όλους αυτούς τους ψυχοθεραπευτές. Καλά κάνουμε. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους με τα μέσα που ξέρουν. Από εκεί και έπειτα, εμείς που είμαστε υποτίθεται λίγο πιο υποψιασμένοι και ξέρουμε ότι η ψυχή δεν είναι αυτό που περιγράφουν στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπευτική, δηλαδή ένα σύνολο σκέψεων και συναισθημάτων, είναι κάτι παραπάνω. Ξέρουμε ότι υπάρχει και καλύτερος γιατρός. Κατάλαβες. Πάμε στο γιατρό, τον παθολόγο, οι χριστιανοί δεν πάμε. Πάμε στον οδοντίατρο. Αλλά λέμε, παίρνουμε και λαδάκι από τον καντήλι καμιά φορά και το βάζουμε και περνάει και ο πόνος. Γίνεται και αυτό, έτσι. Και το ένα μπορεί να υπάρχει και το άλλο μπορεί να υπάρχει. Να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν να διαλέγετε όσοι πρέπει να πάτε κάπου σε κάποιον ψυχολόγο κτλ. Έναν άνθρωπο να έχει πίστη τουλάχιστον στο Θεό. Για να μην σας κουβαλάει τις ιδεολειψίες του και σας τις μεταφέρει. Έχουμε χρόνο να σας πω ένα αστείο που έγινε με ένα ψυχίατρο, έγινε και στα κανάλια αυτός. Ο καημένος ήταν εμπαθέστατος ο ίδιος με κάποια πάθη, οπότε πάει κάποιος πάλι με λογισμούς που είχε ομοφιλοφιλίας, έγαμος αυτή τη φορά αυτός ο καημένος, και το είπε στον ψυχίατρο. Του λέει ο ψυχίατρος, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει. Μια χαρά παλικάρι είσαι και εσύ, κάνε και τι έχεις να κάνεις, μην διαλύσεις και το σπίτι σου βέβαια. Και εκείνοι οι παπάδες λέει, πας και σε πνευματικό, λένε κάτι κοτσάνες, λέει ο Ρεσόρες. Ήμουν κι εγώ περίεργος, λέω πες το σε παρακαλώ την άλλη φορά, τι κοτσάνες λέμε, να μάθουμε τουλάχιστον. Έρχεται λοιπόν και μου λέει ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει, είχε πει ότι στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, έτσι έλεγε ο ψυχίατρος, κατοικούν οι δαίμονες. Και το θεωρεί κοτσάνα, λέει ο ψυχίατρος. Ωραία. Πήγαινε τώρα πες του να σου αποδείξει επιστημονικά ότι στην αθέατη πλευρά της Σελήνης δεν κατοικούν οι δαίμονες. Επιστημονικά όμως του λέω. Μόλις του είπα αυτό, μου λέει αυτός ο παπάς που έχεις είναι πολύ περίεργος. Λέει, μην ξαναπάς, λέει σε αυτό. Δεν είχε ο άνθρωπος επιχειρήματα, καταλάβατε. Απλά μετέφερε τις δικές του ιδέες και αντιλήψεις και προσπαθούσε να περάσει μέσα από την επιστήμη του άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Να βρίσκουμε τίμιους ανθρώπους, τίμιους επιστήμονες και να παίρνουμε βοήθεια από αυτούς, γιατί όχι. Το άλλο είναι για το πώς ενώ στην τουρκοκρατία λέει, είχαμε τόση δυσκολία, τώρα είμαστε πιο δυσκολεμένοι. Καλά δεν ζούσαμε στην τουρκοκρατία, να δεις και εκεί πώς ήταν τα πράγματα. Και εκεί δύσκολα, ήταν πολύ δύσκολα. Από τους αγώνες ενώ φαίνεται. Οι αγώνες ήταν αυτοί. Εκεί που φτάνει ο άνθρωπος όταν ζει οριακές καταστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι και τώρα ακόμη, και τώρα, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, αν υπάρξει κάτι οριακό, θα δείτε πολλές εκπλήξεις. Το ρωμαϊκό δεν έχει πεθάνει. Η ορθόδοξη φλέβα στον Έλληνα υπάρχει και χτυπάει δυνατά. Δείτε τι έγινε με τη Μακεδονία, με τα συλλαλητήρια, θα μου πείτε, ανατρέψαμε κάτι, όχι, αλλά καταθέσαμε μία φωνή. Πήγαν οι άνθρωποι, τόσοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, εκεί εμείς ήμασταν στην Αθήνα και μάλιστα είχαμε και σύνδεση με τον Άγιο Κρήτης και μιλήσαμε στο κανάλι που είχε μαζέψει κάποιος και είχε κάνει μια εκπομπή την ώρα εκείνη και βλέπαμε μικρές οικογένειες. Ήταν ένα πανηγύρι αυτό που συνέβη. Πανηγύρι κυρίως της πίστης και μετά του πατριωτισμού. Γιατί έβλεπες ανθρώπους που τους ήξερες, των ενωριών ανθρώπους, που βγήκαν από τον καναπέ τους, βγήκαν από το σπίτι τους και πήγαν να μιλήσουν γιατί. Όχι για ψωμί, όχι για τυρί, όχι για αυξήσεις και μειώσεις μισθών, αλλά για την πατρίδα τους.
Και μάλιστα για τη Μακεδονία, στην άλλη άκρη. Και είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τη Στερεά, από τα νησιά. Δεν ήταν όλοι οι Μακεδόνες εκεί. Έτσι. Οπότε μην νομίζετε, υπάρχει μαγιά. Και αυτή η μαγιά είναι μια σπίθα, αλλά υπό συνθήκες γίνεται και πυρκαγιά αυτή η σπίθα. Το ίδιο πάνε να πειράξουν την πίστη, μην νομίζετε. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε και θα μιλήσουν. Και φαίνεται αυτό. Απλά είμαστε λίγο έτσι. Είναι αυτό που λέει ζυγώνει, ζυγώνει, ζυγώνει καμιά φορά να σε φάει το λιοντάρι, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι και επειδή νιαουρίζει, νομίζω ότι είναι γατούλα. Μόλις γυρίσει και δει τα δόντια, γύρισε και εσύ θηρίο και πολεμάς. Έτσι. Θα ήθελα να σας θυμίσω και γραπτός μπορείτε να κάνετε τα ερωτήματά σας, παιδιά. Γεια σας, είμαι ο Νικόλας. Νικόλας. Για πολλές μεταξύς. Είναι πολλές φορές που είμαστε εθελωμένοι, είμαστε λιμμένοι από σκέψεις, λιμμένοι από άγχος και δυστυχώς το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό σίγουρα δεν είναι ο Χριστός. Κακό βέβαια. Πώς μπορούμε να το πείσουμε αυτό? Είπες ότι το πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας δεν έρχεται ο Χριστός. Αυτό είναι συνήθεια. Είναι συνήθεια, καθαρά. Πρέπει να συνηθίσεις να φέρνεις την πρωτένεια έτσι, του μυαλού σου να έχεις τον Χριστό. Όταν ξυπνάς να βάζεις τον Χριστό. Εκεί που μπορεί να έρχονται άλλα, Χριστέ μου, ελέησέ με, δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Αυτή τη δουλειά κάνουν, ξέρεις, και οι μοναχές και οι μοναχοί. Σου βλέπουμε ένα κομποσκήνι. Θα ρίξω ότι όσες φορές λένε Κύριος Χριστέ, λέει σώμα. Είναι το μυαλό στο Χριστό. Αν συζητήσετε και δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχθούν, θα σας πω ότι πολλές φορές εκείνη την ώρα έρχονται οι λύσεις για όλα τα ζητήματα της μονής. Για το μαγειρίο, για την εκκλησία, για τις τεχνικές εργασίες. Τι μου είπε η μία αδερφή, πώς με κοίταξε η άλλη, μήπως εννοούσε κάτι, θα τη βγάλω το μαλλί της αδερφής εκείνης. Είναι ανθρώπινα. Συμβαίνουν. Μην νομίζεις ότι είσαι εξαίρεση. Όλοι έτσι είμαστε. Όλοι έτσι είμαστε. Προπονούμαστε διαρκώς με το να φρεσκάρουμε στη μνήμη μας την παρουσία του Χριστού. Ακόμη και οι νηστείες της Εκκλησίας, πέρα από την ωφέλεια που έχουν στο σώμα, δεν γίνονται τυχαία. Τετάρτη και Παρασκευή. Την ημέρα που τον πρόδωσαν και τον σταύρωσαν. Για να θυμούμαστε ότι εμείς οι άνθρωποι τον προδώσαμε και τον σταυρώσαμε. Να ταπεινωνόμαστε και να ζητάμε πιο πολύ το έλεος του Θεού. Όλα οι γιορτές της Εκκλησίας τι κάνουν, μας φρεσκάρουν διαρκώς, μας φέρουν στη μνήμη μας τον Χριστό. Οπότε δεν θα κάνεις τίποτα άλλο από το να προπονείσαι συνέχεια. Το καιρό της ειρήνης, όχι όταν έχεις πρόβλημα, λέγε διαρκώς Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Συνέχεια, συνέχεια. Στον δρόμο που πηγαίνεις, περπατάς, δεν πας σε καμιά. Πού πας στη σχολή σου, σε κανένα φροντιστήριο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αντί να κάτσεις να χαζεύεις άλλο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Βλέπεις μια ωραία κοπέλα. Θα πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με και στείλω μια τέτοια ωραία κοπέλα να παντρευτώ. Αλλά μέσα από τον Χριστό θα το πεις, κατάλαβες. Μην το επεξεργαστείς μόνος σου γιατί εκεί θα πέσεις αμαρτίες. Θα βάλεις τον Χριστό μέσα στη ζωή σου, σε όλα. Και θα δεις πως μετά, στη δύσκολη στιγμή, το πρώτο που θα έρθει θα είναι ο Χριστός. Δεν θα είναι τίποτα άλλο. Συγχωρέστε με για τα παραδείγματα. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα μια φορά. Εδώ μέσα όλα γίνονται. Νομίζω ότι ο Αντώνης, ο Τζατζάνης. Η δεύτερη θα είναι μονολεκτική. Πρώτη είναι, ζούμε και σε μια εποχή που με την ίδια την Εκκλησία την αμφισβητούμε και έχουμε χάσει και την ελπίδα μας. Έβλεπα με τα χριστιανικά μηνύματα ανά τον κόσμο και απογοητεύτηκα με τη σκηνοθεσία. Αυτό το ex Christ, ex mass υπάρχει και στα μηνύματα αρκετών επισκόπων από πίσω, με χριστιανικά δέντρα, με Άι Βασίλειδες, κάποιοι Μητροπολίτες βάλει σκουφάκι το Άι Βασίλειο. Έχει αφαιρεθεί η εικόνα της γεννήσεως από πολλά μηνύματα. Πλέον είναι γραφεία, είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Και υπάρχει μια απογοήτευση. Επίσης, υπάρχει απογοήτευση με τα νέα μηνύματα που έρχονται από τους διάφορους τσακωμούς, τους εκκλησιαστικούς. Επίσης, υπάρχει απογοήτευση ότι πλέον οι νέοι δεν. Η Εκκλησία δεν ασχολείται ιδιαίτερα. Έχουν οι περισσότεροι σύλλογοι, μαζόξεις νέων, έχουν σχεδόν καταργηθεί από όλη την Ελλάδα και στον κόσμο. Η ελπίδα είναι λίγο εφρική που μαζεύονται και οι άνθρωποι και χαίρομαι που βλέπω τις ενορίες εκεί και αναπτύσσονται και προοδεύουν πνευματικά τουλάχιστον, όπως φαίνεται από τα βίντεο που έρχονται.
Αυτή η απογοήτευση πώς μπορείτε να αλλάξετε λίγο. Η δεύτερη ερώτηση είναι πότε έχει χρόνο να κάνουμε και μια εκπομπή. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Για την πρώτη ερώτηση. Τώρα εδώ υπάρχουν αρχιερείς που είναι αρμοδιότεροι μου. Εδώ υπάρχουν αρχιερείς που είναι αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν, αλλά θα με συγχωρέσουν και εγώ θα σας το πω που απάς είμαι. Δεν πρόκειται να γίνω και αρχιερείας, είμαι και έγκαμος, οπότε θα σας τα πω όπως μου έρχεται. Αν κοιτάξετε την εκκλησιαστική ιστορία, Αντώνη, και όλα τα παιδιά, θα δείτε περισσότερους τσακωμούς εκκλησιαστικούς. Πάρα πολλούς τσακωμούς. Έφτασε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέει: δεν φοβήθηκα τίποτε περισσότερο. Ακούστε, δεν είπε το διάβολο. Από τη Σύνοδο των Επισκόπων. Φανταστείτε λοιπόν ότι τα ανθρώπινα πάθη και λάθη πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μέσα και σε εμάς που είμαστε ρασοφόροι και ενδεχομένως και αρχιερείς κάποιοι. Τι να κάνουμε. Αλλά εδώ είναι και ένα μεγάλο θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα. Πρώτον, ότι ο Θεός δεν μας το φόρεσε αυτό για να μας φυλακίσει. Για μένα αυτό είναι το πρώτο μεγάλο θαύμα. Μας τίμησε, έστω και αν δεν τον τιμούμε. Και σέβεται την ελευθερία μας και περιμένει του καθενός την ολοκλήρωση της πορείας. Και ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπων που πέρασαν στην ιστορία, την ανθρώπινη, ρασοφόρων και αρχιερέων, ως άνθρωποι που δεν χειρίστηκαν καλά τα πράγματα, αλλά εν τέλει ο Θεός όχι απλώς τους περίμενε, αλλά και τους ανέπαυσε. Να σας πω ένα περιστατικό. Μου το έλεγε η γερόντισσα που έκλεισε τα μάτια του μακαριστού Αθηνών Ιακώβου, του Βαβανάτσου, οι παλαιότεροι ξέρετε. Δεν πέρασε στα γράμματα της ιστορίας ως ένας πετυχημένος, ας πούμε, αρχιερέας, έτσι, τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση. Αυτός τον κατηγόρησαν μόλις έγινε αρχιεπίσκοπος για διάφορα θέματα, δεν έχει σημασία, και παραιτήθηκε σε 17-18 μέρες. Σε 17-18 μέρες. Παραιτήθηκε του θρόνου των Αθηνών, δεν είναι και λίγο αυτό, έτσι. Θα μπορούσε να κοιτάξει, να εδραιώσει τη θέση του και πάντα υπάρχουν τρόποι, ανθρώπινοι. Και απεσήρθη στην Ιερά Μονή Φανερωμένη της Σαλαμίνος, όπου και ο τάφος του. Είχε ευεργετήσει πολύ το ησυχαστήριο της Φανερωμένης στη Ροδόπολη, που είναι θαμμένος ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, ένας άγιος άνθρωπος, τον οποίο και εκτιμούσε και ευλαβήτο. Λέγεται ότι πάντοτε πήγαινε στην Αρατζιώτισσα στο Μαρούσι όταν λειτουργούσε ο πατήρ Αθανάσιος, ο πολύς τότε Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβος ο Βαβανάτσος, με σχέσεις με το παλάτι, με πολύ έτσι, πλούτο, με πολύ κοσμική ισχύ, και πήγαινε και μόλις βρισκόταν μπροστά στο Χαμακιώτη τον Αθανάσιο, του έβαζε εδαφιαία μετάνοια και έπαιρνε την ευχή ο αρχιερέας του απλού ιερομονάχου. Αυτός βοήθησε να φτιάξουν και το ησυχαστήριο εκεί στη Ροδόπολη Αττικής. Τους είχε πει, αν μάθετε ότι είναι τα τελευταία μου, θέλω μια χάρη, λέει. Να έρθείτε κι εσείς πάνω από το κρεβάτι της ασθένειας και να κάνετε κομποσκινάκι να με λεήσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν η γερόντισσα βρέθηκε εκεί μαζί με τις αδερφές Φανερωμένης της Σαλαμίνος. Και βλέπαμε έναν άνθρωπο, λέει, που ήταν στο κρεβάτι, στα τελευταία του, σιγόσβηνε. Και κάποια στιγμή εμείς κάναμε κομποσκήνι, Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δούλο σου, Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δούλο σου. Και κάποια στιγμή μου λέει, η παπά μου ήταν και μικρασιάτισσα και τα έλεγε παραστατικά, βλέπω αυτόν τον άνθρωπο ανακάθεται, ενώ δεν μπορούσε να κάτσει, λέει, για πολύ καιρό, ήταν ξάπλα τελείως. Υψώνει, λέει, το κεφάλι, γουρλώνει τα μάτια μπροστά του και αρχίζει και λέει, Άγιοι ταξιάρχες, Άγιοι ασώματοι, Άγιοι μάρτυρες, όσοι και δίκαιοι, Υπεραγία Θεοτόκε, Κύριε Ιησού, και με το Κύριε Ιησού, λέει, κλείνουν τα μάτια του, πέφτει, λέει, αργά-αργά στο κρεβάτι και ξεψύχησε μπροστά μας, ψελίζοντας το Κύριε Ιησού. Δεν ξέρω, λέει, τι λένε για αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει η γερόντισσα, αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ήθελα να έχω τα τέλη του. Ποιος ξέρει τι γινόταν μες στην ψυχή του, τι ταπείνωση έλαβε, τι μετάνοια μπορεί να είχε, για αν τυχόν είχε κάποια λάθη αυτός ο άνθρωπος και πόσο ο Θεός τον χαρίτωσε. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά.
και τώρα έλαχε να έχουμε ένα θέμα εκεί, Ρώσοι και Έλληνες να έχουν πιαστεί στα χέρια εκεί πέρα, θα τα βρούμε, έχει ο Θεός. Εκείνος δεν είναι ο δομήτρος της Εκκλησίας, εκείνος δεν λύνει τα προβλήματα. Θα δώσει λίγο φώτιση από εδώ, λίγο φώτιση από εκεί, λίγο παραπέρα και όλα θα φτιαχτούν. Και ποιος θυμάται ότι πριν από λίγα χρόνια ο μακαριστός ο Χριστόδουλος ήταν σε ακοινωνισία με τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, δεν ήτανε? Το θυμάται κανείς από εσάς? Μόνο οι παλαιότεροι που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά. Εσείς παιδιά το ξέρατε? Οι περισσότεροι όχι. Δεν λύθηκε. Δεν τα βρήκανε. Περνάνε αυτά. Μη στέκεστε. Μη στέκεστε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Το μυστήριο είναι ο Χριστός. Και ένα μεγαλύτερο μυστήριο και θαύμα, ότι παρόλα τα ανθρώπινα δεν έχουμε κατορθώσει να καταλύσουμε την Εκκλησία. Παρόλη την εκοσμίκευσή μας, παρόλες τις αμαρτίες μας, η Εκκλησία στέκεται και κερδίζει διαρκώς ανθρώπους και τους μεταποιεί από αμαρτωλούς και τους κάνει αγίους. Είναι ένα διαρκές, ολοζώντανο εργαστήρι αγιότητος. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Θαυμαστός ο Θεός που αγιάζει εμάς τους παλιανθρώπους, θα λέγα. Δεν γερώτησα. Εμείς ευχαριστούμε. Ό,τι είπατε μέχρι αυτή την ώρα, περίμενα ότι θα γίνει ένα ερώτημα που μου το κάνουν συχνά εμένα τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το είπανε. Υπάρχουν πάντως ανάμεσά τους εδώ κάποιοι οι οποίοι έχουν αυτό το ερώτημα. Είναι το εξής, και το, νομίζω ότι το σκέφτονται πολλά παιδιά και ακόμα και από αυτά που δεν το εκφράζουν. Όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί και έχουμε έναν άνθρωπο να μας εμπνέει σαν κι εσάς, έχουμε ξεκινήσει από τη Θεία Λειτουργία, είμαστε στο μοναστήρι, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι και τις συνάξεις και τις κατασκηνώσεις έχουν ενθουσιασμό και ζήλο, θέλουν να ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Όταν βρίσκονται έξω στην κοινωνία, στις δουλειές, στα πανεπιστήμια, σε συντροφιές που δεν υπάρχουν άλλα παιδιά, εκεί υπάρχει πάντα το μεγάλο δίλημα. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν στην ομάδα. Όλοι θέλουμε να ανήκουμε στην ομάδα, αλλά οι μεγαλύτεροι δεν μας νοιάζει καλά. Τους μικρούς τους νοιάζει. Πώς γίνεται τώρα που μέσα στην κοινωνία, αυτό είναι το ερώτημα των παιδιών, όχι των μικρών παιδιών, αλλά των μεγάλων. Πώς θα γίνεται όταν βρίσκονται μέσα σε αυτή την κοινωνία που θεωρείται παροχημένη να είσαι στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία πας, μου λέει, ακόμα. Τι θέλεις με τους παπάδες? Αυτή την απάντηση θέλω να δώσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Γερόντισσα, έχουμε αυτό το πρόβλημα γιατί έχω την αίσθηση ότι ο λόγος μας, ο εκκλησιαστικός ημών των διδασκάλων, θα λέγαμε αυτών των παιδιών, δεν είναι πάντα εκκλησιαστικός. Και αντί τα παιδιά μας να βγαίνουν και να έχουν ζωντάνια, συγχωρέστε μου λίγο την έκφραση, θεωρώ ότι τα σκοτώνουμε. Τα κάνουμε καλούς, σεμνούς, ηθικούς ανθρώπους, δεν ξέρω αν τα κάνουμε καλούς χριστιανούς. Γιατί ο ενθουσιασμός ποιος είναι? Το να είμαστε οι χαρούμενοι αγωνιστές, τα κυκλάμινα, δεν ξέρω τι, όπως ήταν μια εποχή, ας πούμε, οι οργανώσεις. Να είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα νέων των Χανίων, του Αγίου Παντελεήμονος, που ξέρω τι χαίνει, που είναι ο Αντώνης εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ή κάποιας άλλης δραστήριας ενορίας, και να ανήκουμε σε μια ομάδα και όταν είμαστε μες στην ομάδα είμαστε ασφαλισμένοι και όταν είμαστε έξω από την ομάδα τρέμουμε σαν το ψάρι. Αυτό δεν έχει πνεύμα Χριστού. Αυτό είναι ανθρωποκεντρικό. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ζουν για τα δύσκολα και να θέλγονται από τα δύσκολα. Απλά να διδαχθούμε από αυτούς που το κάνανε. Εγώ την χάνει και είμαι Μεσσήνιος, δεν είμαι από εδώ πέρα. Και εκεί στη Μεσσηνία υπάρχει ένας αρχιμανδρίτης, υπήρχε, ο οποίος δεν έκανε τα αναμενόμενα. Πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Όσοι δεν ξέρετε,
διαβάστε το βίο του και θα δείτε πώς θα είστε έτοιμοι για τα δύσκολα. Ο άνθρωπος στα 50 τόσο του, ενώ ήταν αρχιμανδρίτης, φίλος του Ιωήλ του Γιανακόπουλου, μιας μεγάλης προσωπικότητας, αλλά από παιδί δίψαγε, στα 58 του πήγε στη θεολογία. Και γύρω στα 70 τόσο του, σηκώθηκε από την Καλαμάτα να πάει στην Αφρική να κάνει ιεραποστολή. Πρωτοπόρος. Επειδή άκουσε έναν Αφρικανό, έναν πατέρα, νομίζω Ιωνά, που είχε περάσει, όχι, δεν θυμάμαι το όνομα, θα το αδικήσω. Πατήρ Σπάρτας, έτσι, που είχε πάει στο Πανεπιστήμιο τότε και τους μίλησε ότι διψάνει για την Ορθοδοξία και λέει, θα πάω στην Αφρική. Και του λέγανε οι Καλαματιανοί, ρε Παπά Χρυσόστομε, τρελάθηκες. Στην ηλικία σου, με τα γεράματα θα πας στην Αφρική. Τι τους απάντησε, ξέρετε. Μόνο η Καλαμάτα έχει μνήματα, τάφους. Έχει και η Αφρική, λέει, θα πάω να πεθάνω στην Αφρική. Και έκανε αυτή την τρέλα. Και πήγε μόνος του, αλλά δεν ήταν μόνος του, είχε τον Χριστό. Άμα δούμε 10 τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων μπροστά μας, αρκούν για να μπει και σε εμάς ο Χριστός, εγώ πιστεύω. Δεν τους δείχνουμε τους σωστούς ανθρώπους. Ξέρετε πόσες φορές έχω πιάσει και τον εαυτό μου να έρθει κάποιος και να λέει ο Γιώργος είναι δικηγόρος, είναι γιατρός, έχει και παιδιά, έχει και οικογένεια, μπράβο. Ένας άλλος δεν θα τον παρουσιάσουμε τον ίδιο τρόπο. Όσοι έχουν μια θέση, είναι καλοκαθισμένοι στο θρόνο τους ο καθένας που έχει φτιάξει για τον εαυτό του και ζει μια συμβατική ζωή, έχει το πάσο για να περνάει σε όλες τις χριστιανικές συναθρήσεις. Εγώ όμως ξέρω ότι φρικιά των εξαρχείων έχουν γεμίσει τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ξέρω στη Γρηγορίου με την οποία σχετίζομαι ούκο λίγα πρεζάκια να απαλλάχθηκαν από την πρέζα και να φόρεσαν το σχήμα και να κάθονται να δίνουν τον αγώνα τους εκεί μέσα. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο δεν είναι ούτε κάτι ακίνδυνο ούτε για αυτούς που πάνε με το σειρμό. Αν θέλετε παιδιά να είστε με το σειρμό, ναι, θα είστε μόνοι σας. Δεν θα βρίσκετε χριστιανούς για να κάνετε παρέα. Κάντε τη διαφορά. Φτιάξτε εσείς παρέα. Και μην φτιάξετε παρέα χριστιανική. Καλέστε τους να δείτε μια ταινία. Αλλά μια ταινία που θα τους βάλει και μια ανησυχία. Και όταν θα τρώτε την πίτσα και θα πίνετε λίγη μπύρα ή θα πίνετε εκεί πέρα μεταξύ σας, συζητήστε και καταθέστε με ειλικρίνεια αυτό που ξέρετε. Ότι εγώ εδώ πέρα βλέπω και τον Χριστό. Και ξέρετε πόσες φορές μέσα από σύγχρονες ταινίες μπορεί να καταδεικνύει τον Χριστό και εμείς να μην το βλέπουμε γιατί θέλουμε να τις δούμε να λέει ότι είναι χριστιανική παραγωγή κάποιων χριστιανικών, ξέρω εγώ, εταιριών. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, ακούμε χριστιανικά τραγούδια κάποιοι, αλλά ακούμε και κοσμικά. Και έρχεται η Χαρούλα Αλεξίου, μια κοσμική τραγουδίστρια, και μας προκαλεί με ένα στίχο και θεολογεί. Και λέει, εδώ σε θέλω, λέει, στα δύσκολα μπες, να δεις πώς αγιάζουν του κόσμου οι πληγές. Εδώ σε θέλω να ξέρεις να ζεις και από τη μοναξιά σου να βγεις. Αν αυτό δεν έχει Χριστό μέσα, τι έχει. Η ίδια μπορεί να μην το ξέρει, αλλά όντως Χριστό προσέφερε. Παντού είναι ο Χριστός. Μαρτυρείται από παντού. Και αυτοί που τον αρνούνται και αυτοί, αυτόν ψάχνουν και τον δείχνουν. Εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα τους το δείξουμε με τον τρόπο μας. Θα πείτε, κοιτάξτε εδώ, υπάρχει αυτή η ανάγνωση, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Και δεν θα είστε μόνοι σας. Θα σας πλησιάσουν, γιατί μην νομίζετε, χαϊβάνια είναι ο κόσμος. Δεν ξέρει, ούτε φιλοσοφούν, ούτε διαβάζουν, ούτε μορφωμένοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Θα σας πλησιάζουν να τους δώσετε και ερμηνείες. Και θα είστε σοφότεροι των σοφών του αιώνα τούτου. Αν είσαστε με τον Χριστό όμως. Όχι αν είσαστε απλά βολεμένοι σε μια παρέα και τηρείτε απλώς 10 εντολές. Έτσι. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ λύσου. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα βρουν για ρώτησα. Μην τους τα πούμε όλα. Εντάξει. Μη σας κουράσουμε. Λέμε πολλά έχουμε πει. Έχουμε και ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα γραπτό. Πώς εξηγείτε άνθρωποι με ελπίδα στο Θεό και πνευματική ζωή χρόνων να έχουν σκληρή καρδιά και πέτρινο εγωισμό, ενώ άνθρωποι στον κόσμο να είναι σπλαχνικοί,
με αγαθή καρδιά, χωρίς να πιστεύουν ή να ελπίζουν στο Θεό. Υπάρχει μία λαϊκή παροιμία, αλλού τα καθαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Την ξέρετε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το ότι είμαι μέσα στην Εκκλησία φανερά δεν σημαίνει ότι είμαι και ουσιαστικά. Όπως και ότι κάποιος είναι έξω από τους τοίχους της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα καμιά φορά. Θυμάσαι το περιστατικό με τον γέροντα που θύμιαζε σε ένα καθολικό μιας μονής και έβλεπε τους πατέρες που ήταν έξω στα διακονήματα να είναι στα στασίδια τους και πολλούς από αυτούς που ήταν στα στασίδια να είναι απόντες από την Εκκλησία. Αυτό λέει πολλά. Και πόσοι άνθρωποι είναι στην Εκκλησία και δεν το ξέρουν. Ένας μεγάλος σχεδιαστής μόδας, ο Μπίλι Μπο, προείδε τον θάνατό του στο τέλος, αφού βέβαια το χτύπησε το AIDS, έτσι. Και μετάνιωσε και εξομολογήθηκε και μας έλεγε ο πνευματικός του, μακάρι να έχω τα τέλη του βασιλάκι. Άρα κάτι είχε αυτός, κάτι έψαχνε μέσα στην ομορφιά, έψαχνε τον όμορφο που είναι ο Χριστός, απλά δεν τον είχε βρει ακόμα. Μόλις τον βρήκε, γραπώθηκε από αυτόν και τελείωσε η υπόθεση. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να είμαστε με τον Χριστό. Να είστε καλά, είμαι υπόχρεος στην αγάπη σας, να ξέρετε αν κάτι καλό είπαμε είναι επειδή εσείς προκαλέσατε με τον δικό σας τρόπο και ευχήθηκαν οι πατέρες εδώ πέρα και βγήκε κάτι καλό. Να εύχεστε. Και ο Χριστός με θυμών πάντοτε.